αγαπητοί γονείς και παιδιά. Είναι μεγάλη τιμή για μας να σας έχουμε απόψε κοντά μας. Απόψε στην τελετή λήξης και παρουσίασης του προγράμματός μας παραμύθι της Άρετης, το οποίο πραγματοποίησε η δευτέρα τάξη του σχολείου μας. Το πρόγραμμα αυτό οργανώθηκε από την Καΐρο Βιβλιοθήκη και έλαβε σάρκα και οστά μέσα από την έμπνευση, τη δύναμη και το κουράγιο της κυρίας Λουκίας Κονάρη. Σας καλωσορίζω στις όμορφες αυλές του κτηρίου Κηδωνιαίος και σας ευχαριστώ που ήρθατε να δείτε τη γιορτή του εργαστηρίου κεραμικής που ετοίμασαν τα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού Χώρας. Η Καΐριος, με την ευγενή χρηματοδότηση του N. Dimos Foundation που εδρεύει στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών και το οποίο ευχαριστούμε θερμά, δημιούργησε στο χώρο του κτηρίου Κηδωνιαίος ένα εργαστήριο κεραμικής με σκοπό να εξοικειωθούν τα παιδιά του Δημοτικού με την πανάρχια τέχνη του πυρού. Το θέμα του εργαστηρίου ήταν το παραμύθι της Τιμαρέτης, η εξέλιξη της κούκλας από την αρχαϊκή ως την ελληνιστική εποχή. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης τα δύο τμήματα της Δευτέρας Δημοτικού της χώρας με τους δασκάλους τους Αλίκη Πετέση και Γιώργο Τινιακό και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κόρτι, πέραν της εξοικείωσης με τον πυλό. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να μάθουν οι μικροί μαθητές και μαθήτριές μας ότι τα παιδιά στην αρχαιότητα έπαιζαν σχεδόν τα ίδια παιχνίδια που παίζουν και τώρα, ότι είχαν τις ίδιες ανάγκες με τις σημερινές και τις ίδιες χαρές και λύκες. Νομίζω ότι τα καταφέραμε χάρη στο κέφι των παιδιών και τον ενθουσιασμό όλων όσων συμμετείχαν στη δραστηριότητα αυτή. Ήταν μεγάλη τύχη που βρεθήκαμε όλοι μαζί με τα ίδια ενδιαφέροντα και την ίδια έγνοια. Να ανοίξουμε δηλαδή παράθυρα στον κόσμο για τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Ειρήνη Δάμπαση για την πρωτοβουλία της να πραγματοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, τους δύο υποδειγματικούς δασκάλους της Δευτέρας Δημοτικού Χώρας, Αλίκη Πετέση και Γιώργο Τινιακό, τη διευθύντρια του Δημοτικού, κυρία Μαργαρίτα Κορκοδίλου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κόρφι, που μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρικό τους καμίνι. Και ιδιαίτερα τον Νίκο Χαζάπη, στον οποίο οφείλουμε την έκπληξη που θα δείτε σε λίγο, δεν θα το πιστέψετε. Επίσης, τον Σύλλογο Γυναικών και τους Βαγγέλη και Μίνα Καλαδάμη για τις χορηγίες μου. Ένα θερμό ευχαριστώ στον Βαγγέλη Λουκίσα και πάνω απ' όλα θέλω να πω ένα πελώριο ευχαριστώ τα υπέροχα μαθητούδια μου για τα εκπληκτικά έργα που φτιάξανε και τη γιορτή που μας ετοιμάσατε. Είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να το πω δημόσια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Καΐριο Βιβλιοθήκη για αυτό που κάνει για την Άνδρο, για την εκπαίδευση της Άνδρου και για το δικό μας το σχολείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Κονάρη, ακάματη. Αλλά η δουλειά που έγινε φαίνεται. Φαίνεται, την καταλαβαίνετε από τα έργα των παιδιών, από τις φωτογραφίες, από τα πρόσωπά τους, το πώς αλληλοκοιτάζονται με τους εκπαιδευτικούς τους και με την κυρία Κονάρη. Και είναι πραγματικά αυτό που περιμένει κανείς από ένα πρόγραμμα, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά λοιπόν και στους δασκάλους του σχολείου, στην Αλίκη και στον Γιώργο, που με πολύ όρεξη όλο το χειμώνα δούλεψαν πάνω σε αυτό. Και να έρθω στο ίδιο το πρόγραμμα, στο παραμύθι της Τιμαρέτης, στην αρχαία κούκλα, την Πλαγκόνη. Μία κούκλα, ένα παιχνίδι παιδικό που προσέλκυσε καταρχήν τα παιδιά, σαν ιδέα και σαν θέμα.
Ένα παιχνίδι λιτό, απλό, που νομίζω ότι τουλάχιστον τα παιδιά αυτά τα έκανε να επαναπροσδιορίσουν τον όρο παιχνίδι και τον όρο κούκλα. Μακάρι για τα παιδιά αυτά, τελικά το συνώνυμο της κούκλας να γίνει πλαγκόνι, η λιτή μορφή αυτού του παιχνιδιού, που βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία τους με μια απαράμιλη λιτότητα και μια αισθητική που λείπει πάρα πολύ από τα σημερινά τους παιχνίδια. Ευχαριστούμε πολύ και μπράβο και συγχαρητήρια στα παιδιά. Ξεκινήσαμε με την προβολή του DVD «Το παραμύθι της Τιμαρέτης». Τα παιδιά μάθανε, εκτός από την ιστορία που αφηγείται το παραμύθι, πώς μπορούν να φτιάξουν μια αρχαία κούκλα, μια πλαγκόνα από πυλό. Την έπλασαν, πήγαν στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Κόρφη και είδαν το καμίνι όπου ψήθηκαν οι πλαγκόνες. Και μετά τις τρομάτισαν και έπαιξαν μαζί τους. Ταξιδέψαμε από το παραμύθι της Τιμαρέτης, το παραμύθι του πυλού, στο παραμύθι των αρχαίων παιχνιδιών και τέλος στο παραμύθι της Παλαιόπολης και στο μουσείο της. Αλλά καλύτερα ας αφήσουμε τα παιδιά να μας διηγηθούν τι κάναμε μαζί από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Σε όποια αναφορά γίνεται σε ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικά ευρήματα στην παρουσίαση αυτή, έχει ελεχθεί από την αρχαιολόγο της Ανασκαφής, κυρία Λιδία Παλαιοκρασά, την οποία και ευχαριστώ θερμά. Τα παιδιά ονόμασαν την πλαγκόνα που εκτίθεται στο Μουσείο της Παλαιόπολης Φανίλη, γιατί ήταν ένα από τα γυναικεία ονόματα στην αρχαία Άγγλο. Ήταν πολύ παλιό καιρό η Τιμαρέτη. Ένα κορίτσι 14 χρονών πήγε στη Στράς Άρτεμις στο Ιερό. Ήθελα να αφιερώσει την πλαγκόνα της στη Χλώη στη Θεά, γιατί θα παντρευόταν τον Νικία και δεν θα είχε χρόνο για παιχνίδια πια. Ήθελε επίσης να ζητήσει από τη Θεά να την προστατεύσει όλη της τη ζωή, γιατί η Θεά Άρτεμη φρόντισε τα κορίτσια και τις μαμάδες σε κάθε τη στιγμή. Και η Άρτεμη της είπε για τη Χλώη της να μην ανησυχεί, γιατί θα έκανε με όλες τις άλλες πλαγκόνες συντροφιά καλή. Και όσο για την ίδια της υποσχέθηκε να είναι δίπλα της σε όλη της τη ζωή. Τη Μαρέτη μου, πες μου σε παρακαλώ, από τι είναι φτιαγμένο αυτό το υλικό? Μου το λένε πυλακιά που έπεσε την πλακόρα που κρατώ στο χέρι μου το δεξιό. Είναι ο βράχος ο Τρανός που από την πολλή βοχή που έπεσε στη γη ξεκόλλησε από το βουνό και με μεγάλη φόρα κατρακύλησε στο ποταμό. Πότε από εδώ, πότε από εκεί, σαν να χτυπήσει τη πολύκαρση. Κατρακυλάει, κατρακυλάει, το μεγάλο βράχο πάει. Είναι το παγωτάκια, χιλιάδες φορά πολλά. Σαν στο χέρι σου τα πιάσει, σαν ζυμάρι θα τα πλάσει. Και θα φτιάξει το μυαλό, θα κάνει και κουτυράκι. Και αν τα ψήσεις στη φωτιά, θα γίνουν πολύ σκληρά και δεν θα λιώνουν στο νερό, ούτε μια στολιά. Δεν σου έχω πει ότι θα πάμε να δούμε τη φανίδη καλή, την πλαγκόνα που βρέθηκε σπαλαιόπολη στη γη. Έχω μια φοβία που περιμένω να ανησυχήσεις με μεγάλη αγωνία. Αφού παίζατε με πλαγκόνες πριν από τόσους αιώνες, μήπως είχατε και άλλα παιχνίδια που ήταν με τα δικά μας ίδια? Ναι, ναι, αυτό που λες είναι σωστό. Παίζαμε σκηνάκι, σβούρα και γιογιό, στις πλατείες και στους δρόμους, τυφλόμυγα, τα γάσματα, κουτσό και κρυφτό. Είχαμε κούνιες και τραβάλα και μας άρεσε πολύ η μπαμ. Μα το παιχνίδι που μας άρεσε πιο πολύ ήταν το αμαξάκι που μας πήγαινε βόλτα μακρινή. Το αμαξάκι καθόταν ένα παιδί που το τραβούσαν δύο ζάκια μαζί, τα άλλα παιδιά με μεγάλη προσοχή. Και τελειώνουμε τα παραμύθια με το παραμύθι της Παλαιόπολης. Τη Μαρέτη μου, να είμαστε πάλι εμείς εδώ. Αφού μάθαμε για τη πλαγκόνα, τον πυλό, τα παιχνίδια που παίζανε τον παλιό καιρό, θέλουμε τώρα να μας πεις πώς ήταν η ζωή στην πόλη του νησιού την άνω την ξεκουστή. Βέβαια, όλα θα σας τα πω, γιατί θα έρθει στην άνω.
ανασιά. Είχε σπίτια ψηλά, τρόπους πλακόντων τους και σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην αγορά, σε λαμπρούς ναούς και σε κτίρια αναγάλματα πολλά. Είχε γυμνάσια με παρέσεις και δουλειά γεμάτα νέα παιδιά, εκεί αφιούσαν το κορμί και την ψυχή και μαθαίνανε μαθηματικά, φιλοσοφία και μουσική. Είχε θέατρο που λειτουργούσε στις γιορτές, παίζοντας κομμωδίες του Αριστοφάνη και τραγωδίες γνωστές. Και το λιμάνι είχε πολλά πλοία, άλλα πολεμικά και άλλα εμπορικά. Τα εμπορικά δεν ήταν τόσο γρήγορα, γιατί κουβαλούσαν πιθάρια με σιτήρα και άμφορες που μεταφέραν τόξο στο αδρέο του μαγαζί. Ήρθε η ώρα τα παιδιά να σας παρουσιάσουν τις πλαγκόνες τους. Αυτή είναι η πλαγκόνα μου η Χλόη και μ' αρέσει επειδή έχει ωραίο γλώσσο. Κοιτάξτε, αυτή είναι η πλαγκόνα μου η Πινελόπη και μ' αρέσει επειδή την έχω φτιάξει με πολύ κόπο. Παρουσιάζω την πλαγκόνα μου που τη λένε Ποσειδώνα και μ' αρέσει επειδή της έχω κάνει ωραία μπλούζα. Πλαγκόνα μου τη λένε Ηρακλή και μου αρέσει επειδή έχει ωραία παπούτσια. Παρουσιάζω την πλαγκόνα μου στη σκύρα. Μ' αρέσει επειδή έχει ωραία μαλλιά. Πέντε παιδιά θα μας πούν τι τους άρεσε πιο πολύ σε όλο το πρόγραμμα. Γεια σας, είμαι ο Έλλη. Εμένα μου άρεσε που γνωρίζουμε την κυρία Λυκία και που μάθαμε να φτιάχνουμε πλαγκόνες και άλλα διάφορα παιχνίδια που πιλώνουν. Γεια, είμαι ο Άγγελος. Όλη τη χρονιά φτιάξαμε κούκλες, σβούρες, αλογάκια και μιλάγαμε για τα παλιά χρόνια. Αλλά εμένα μου άρεσε το αλογάκι γιατί το είχα κάνει χρωματιστό και με ωραία πόδια. Γεια σας, είμαι ο Λέσανος και μου άρεσε ότι όπου έφτιαξα ένα φορτηγό με ρόδες που κρατάει από πάνω έναν δεινόσαυρο. Εμένα με λένε Μαριάννα και μου άρεσε όταν γνωρίσαμε την κυρία Λουκία και φτιάξαμε κούκλες και άλλα παιχνίδια. Είμαι η Νικαλέτα. Εμένα μου άρεσε όταν πήγαμε στην Παλιόπολη και είδαμε τη Φανή και ζωγραφίσαμε και παίξαμε και θέατρο. Με λένε Βάλια και εμένα μου άρεσε τότε που γνωρίσαμε την κυρία Λουκία και φτιάξαμε πλαγκόνες. Τώρα τα κορίτσια θα παίξουν με πλαγκόνες και σημερινές κούκλες για να δείτε ότι έχουν πολλές ομοιότητες. Αυτή είναι η κούκλα μου η Μπάρμπι. Μου την έκανε δώρο η νονά μου το Πάσχα. Παίζω πολλές ώρες μαζί της. Και ακόμη και αν μεγαλώσω, θα την κρατήσω. Να θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Είμαι η Αθηνά. Μ' αρέσει επειδή έχει όμορφα μαλλιά. Σε λίγο όμως θα πρέπει να την αποχωριστώ, γιατί θα παντρευτώ και δεν θα έχω για παιδί. Αυτή είναι η πλαγκόνα μου και μπορώ να τη βάψω και να τη σκουλήσω τα χέρια, τα πόδια, ακόμη και το κεφάλι. Την αγαπώ και παίζω μαζί. Κάθε μέρα, δεν θα την αποχωριστώ ποτέ. Αυτά τα παιδιά μαζάζουν με τους πρόδες, τα φτιάχνουν γονείς από πυλό για τα παιδιά τους όταν ήταν 2 χρονών. Και τα παιδιά τα τράβαγαν μέσα στο σπίτι όπως κάνουν τα δικά μας όταν είναι μικρά με τα πλαστικά, τα ξύλινα. Δηλαδή είναι απίθανο πόσα πολλά πράγματα κάνανε τότε που κάνουμε κι εμείς τώρα. Συνεχίζουμε με το παιχνίδι Αγαλματάκια Κουνητά που μας έρχεται από την αρχαία χρόνια με την ονομασία Ακινητίδα. Αγαλματάκια Κουνητά με τα χέρια στον παρουσιάσουν το αμαξάκι που βλέπετε εδώ, που μας έφτιαξε με πολύ μεράκι ο Νίκος ο Χαζάπης και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι χειροποίητο και το έφτιαξε ο μπαμπάς για να παίζει με τους φίλους. Αν δεν βρίσκω κανέναν, βάζω 2 ζωάκια να με τραβάνε. Είναι πολύ διασκεδαστικό, γιατί στέκομαι και όρθιος και μετά και μου τρέχει γρήγορα και μπορώ να ανέβω πάνω μου και με ένα φίλο μου. Αλλά και σύγχρονα παιχνίδια, όπως είναι τα σκέιτ. Με το σκέιτ μου θα κάνω πολλά κόμπα στην πλατεία, αλλά αν δεν προσέχω, παίρνεις καμιά διαδούντας. Εμένα το σκέιτ μου αρέσει, επειδή κατεβαίνω τα σκαλιά και κάνω κόλπα. Αλλά άμα δεν προσέχω, παίρνω και...
Αΐριος, θέλοντας να ευχαριστήσει τα παιδιά για το έργο αυτό που έχουν κάνει και για να το θυμώνται, τους κάνει ένα δώρο. Το δώρο όμως το έχει κάνει Καϊρίος, αλλά το έχουν κάνει και τα παιδιά. Λοιπόν, είναι κάτι μικρά καραφάκια που στην αρχαιότητα τα λέγανε χώες. Μικρά μαύρα που τα δίνανε στα τρίχρονα παιδιά στη γιορτή των ανθεστηρίων. Η δεύτερη μέρα της γιορτής των ανθεστηρίων ήταν ένα καραφάκι με κρασάκι νερωμένο και είχε πάνω μία εικόνα από παιχνίδια παιδικά. Λοιπόν, εμείς δίνουμε ένα άδειο καραφάκι σε κάθε παιδί που το έχουν ζωγραφίσει όμως εκείνα. Λοιπόν, ξεκινάω. Η Νέα Αυγουλά, Δημήτρης Καλαδάμης, Αλέξανδρος Δήμας, Ελτώνα Κιάμα, Μαριάννα Μπαλαπάμι, Νικολέτα Δημιακού, Δημήτρης Ικανόμη, Μελίνα Σολάκου, Ελένη Φρατέλου, Άγγελος Αυγουλά, Κατερίνα Μπράκου, Τζότης Περιβρούσου, Αριάδα και Σίλια Τασούρα, Νικολέτα Κοκαφούσου, Διονύσης Θεμάη, Κωνσταντίνος Γρηγοράκη, Έντρη Μοζές, Ευρωσύνη Πρόιου, Σοφία Μόρου, Βαγγέλης Δανάκης, Ευαγγελία Μήτρου, Πύρονας Νάνος, Παναγιώτα Βουλαπέρη, Άννα Πιτζέρη, Κωνσταντίνος Παγκακίδης, Ρέι Λουμπιζάρη, Γιάννης Μωράκης, Βέλα. Και τώρα τα παιδιά κάνουν ένα δώρο στην κυρία Ειρήνη Τάμπα. Έχουν φτιάξει για την Καΐριο σαν ενθύμιο αυτό το καραφάκι. Πολύ, παιδιά, νομίζω ότι περάσαμε καλά, ε! Ναι!